γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο συζήτησης, γιατί θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία ξέρω εγώ για το λέιζερ, τη δική μου εμπειρία. Πριν λίγες εβδομάδες είχα ανεβάσει ένα insta story που σας έδειχνε ότι είχα πάει να κάνω λέιζερ αποτρίχωση και βομβαρδίστηκα με μηνύματα, με ερωτήσεις που θέλατε να μάθετε να σας λύσω βασικά κάποιες απορίες, αλλά και με μηνύματα που μου λέγατε κάνε βίντεο και πες μας την εμπειρία σου, πώς σου φαίνεται το λέιζερ και όλα αυτά. Και επειδή είδα ενδιαφέρον, είπα να κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η λέιζερ αποτρίχωση είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για την εξωτερική σας εμφάνιση. Εγώ από τότε που έχω ξεκινήσει έχω σωθεί. Δεν έχω τελειώσει ακόμα γιατί είχα μια κακή εμπειρία σε ένα προηγούμενο δερματολογικό ιατρείο που πήγαινα, διότι μάλλον τα μηχανήματα δεν ήταν τόσο καλά, δεν είχα και την σωστή ενημέρωση. Και τώρα που έχω πάει σε ένα καινούριο ιατρείο, είδα τη διαφορά από το ένα στο άλλο. Οπότε έχω καταλάβει ότι όντως κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Έχω ξεκινήσει και κάνω λέιζερ 14 χρόνια και είναι λίγο τραγικό να μην έχω τελειώσει ακόμα, όταν σου λένε ότι το πολύ σε 10 συνεδρίες έχεις τελειώσει. Και ο λόγος που άλλαξε ιατρείο είναι μια κοπέλα από εσάς που πήγα και έκανα την αφαίρεση του τατουάζ. Και είδε σε ποιο δερματολογικό ιατρείο την είχα κάνει και μου λέει: την γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κυρία Τζούμα, γιατί πάω εκεί και έκανα βασικά, μου λέει, λέιζερ αποτρίχωση και έχω τελειώσει. Στον 1,5 χρόνο η κοπέλα τελείωσε και τώρα απλά πηγαίνει μία φορά το χρόνο και κάνει συντήρηση, τίποτα παραπάνω. Και εγώ, παιδιά, παλεύω 4 χρόνια. Θέλω να σας πω, είναι η καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου για την εξωτερική μου εμφάνιση. Και εγώ και οι αδερφές μου λέμε το ίδιο και η μητέρα μου. Είναι κάτι super. Καταρχήν, όταν γλιτώνεις από το ξηραφάκι, συνέχεια μέσα στο μπάνιο να ξυρίζεσαι και με αυτές τις κοκκινίλες και τα σπυράκια που βγάζεις, είτε από το κερί είτε από το ξηραφάκι. Εγώ έκανα με το ξηραφάκι την αποτρίχωσή μου και μπορώ να σας πω ότι τα πόδια μου ήταν χάλια. Ας πω μέρα παραμέρα ήθελα ξύρισμα και ποιος έχει χρόνο να το κάνει αυτό. Αρχικά θέλω να σας τονίσω να προσέχετε πάρα πολύ αυτές τις προσφορές και αυτά τα κουπόνια που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Είναι συνήθως fake αυτό το λέιζερ που σας λένε, σου πουλάει ότι έχεις λέιζερ αποτρίχωση, αλλά όχι με το κανονικό, το original, το μηχάνημα ή αυτό το πολύ γνωστή, τον Αλεξανδρίτη που λέμε. Και είναι κάποια άλλα από άλλες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν το σωστό αποτέλεσμα και δεν έχουν μόνιμο αποτέλεσμα, οπότε καλό είναι να το ψάχνετε και όταν παίρνετε να τους πιέζετε και να τους ρωτάτε τι μηχάνημα είναι. Το έπαθα εγώ πριν κάποιους μήνες όταν ήθελα να αλλάξω ιατρείο που έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά μετά από τόσα χρόνια. Άργησα να το καταλάβω. Έπαιρνα κι εγώ σε αυτά τα κουπόνια και όταν τους πίεζα να μου πούν αν είναι Καντέλα και Αλεξανδρίτης, μου τα μασάγανε. Για να καταλάβετε, οπότε προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα βρείτε διάφορες τιμές, πραγματικά διάφορες τιμές. Εγώ για τις περιοχές που έχω επιλέξει να κάνω στο σώμα μου δίνω 180 ευρώ περίπου και χρειάζομαι να ξαναπάω για λέιζερ γύρω στους 2,5 μήνες. Αυτό βέβαια είναι με του καθενός τον οργανισμό, με τον κάθε θύλακα, πώς λειτουργεί ο καθένας. Οπότε δεν έχει να λέει. Μπορεί κάποια κοπέλα να χρειάζεται πιο συχνά από μένα, μπορεί κάποια άλλη πιο αργά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρείτε ένα ιατρείο που να σας ενημερώσει σωστά και να σας μιλήσει σωστά για το λέιζερ αποτρίχωση, τι πρέπει να κάνεις μετά για τη συντήρηση, αν πρέπει να βάζεις κάποιες κρέμες, τις πόσες μέρες πρέπει να ξαναέρθεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η σωστή ενημέρωση, όπως και το σωστό χτύπημα, γιατί αν πηγαίνεις, σε χτυπάνε και φεύγοντας μετά από 2-3 μέρες έχεις τρίχες πάνω στο δέρμα σου, λες, εντάξει. Γιατί έδωσα τόσα χρήματα για να πάω να κάνω λέιζερ και να έχω τρίχες. Εγώ, ας πούμε, στο πρώτο ιατρείο που πήγαινα, ποτέ δεν παίρναν το λευκό μολύβι. Όσες κάνετε λέιζερ, σίγουρα καταλαβαίνετε τι λέω. Να σας κάνουν, να μου κάνουν μάλλον γραμμές για να μου χωρίσουν τις περιοχές σε κουτάκια έτσι ώστε να με χτυπήσουν σωστά. Μου το κάνανε έτσι, στην τύχη. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Ειδικά όταν έχεις και πολύ μεγάλο. Τώρα δεν μιλάω για τη μασχάλη που πας και είναι ok, 4-5 χτυπήματα και τελειώνεις. Τώρα το δικό μου το πόδι είναι και αρκετά ψηλό. Και πας και μου το κάνεις στην τύχη, νομίζω πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτό στο δεύτερο ιατρείο, ας πούμε, μου το έκαναν, όπως και αφού τελειώσαμε με το λέιζερ, μου βάλανε και κρέμα σε όλο μου το σώμα, κάτι το οποίο εγώ δεν ήξερα πως συμβαίνει, ότι πρέπει να σου βάλουν κρέμα κατευθείαν και όχι όταν πας σπίτι. Το μηχάνημα που κάνω εγώ τώρα λέιζερ είναι από την εταιρεία Καντέλα, είναι αμερικάνικη εταιρεία, είναι Αλεξανδρίτης, είναι το καλύτερο μηχάνημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για λέιζερ αποτρίχωση. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτό το λέιζερ και στο άλλο ιατρείο που πήγαινε ήταν Αλεξανδρίτης, αλλά ήταν διαφορετικό, δεν ξέρω αν ήταν πιο παλιό ή τι ακριβώς γινόταν. Πάντως αυτό το μηχάνημα έκανε πάρα πολύ αέρα,
που πήγα και μου μείωνε τον πόνο, όχι στο μισό, στο ελάχιστο. Παιδιά, δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα. Όταν κάθισα να κάνω το λέιζερ στην καινούργια την κοπέλα, μου λέει: α, κάθεσαι ήρεμη, δεν έχεις πρόβλημα. Της λέω: λίγο στο μπικίνι έχω ένα πρόβλημα. Και όταν πήγαμε στο μπικίνι, ήμουνα πολύ χαλαρή και μου λέει: πού είναι, μου λέει, που πονάς στο μπικίνι. Της λέω: πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν πονέσα καθόλου. Γιατί το μηχάνημα, δηλαδή αυτό που κρατάει η κοπέλα, έχει πάνω κάτι ακόμα το οποίο φυσάει ένα πολύ δροσερό αέρα και μειώνει πολύ τον πόνο. Παιδιά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ενώ στο προηγούμενο ιατρείο που πήγαινα, που δεν είχε αυτό το συγκεκριμένο αέρα, είχε μια μπουκάλα που δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, μπουκάλα ψήξης νομίζω. Καμία σχέση, παιδιά. Πονούσα αρκετά. Δεν πονάω σε κανένα σημείο εγώ, ούτε σε εκείνο το ιατρείο, ούτε σε αυτό. Μόνο στο μπικίνι πονούσα πάρα πολύ στο προηγούμενο ιατρείο. Τώρα δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Συνήθως οι συνεδρίες που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος είναι 5 με 6, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία του σώματος μας τα οποία είναι ορμονοεξαρτώμενα, τα οποία αυτά λίγο δυσκολεύουν την κατάσταση. Οπότε μπορεί να χρειαστεί σε εκείνα τα σημεία να πας μέχρι και 10 φορές. Αλλά εντάξει, και 10 φορές μέσα σε 1,5 χρόνο στην ουσία έχει τελειώσει. Η ερώτηση που μου έγινε πάρα πολλές φορές εκείνη τη μέρα που ανέβασα το Insta Story είναι: Μαρινέλη, είναι καλοκαίρι, γιατί κάνεις λέιζερ? Παιδιά, εννοείται ότι πλέον μπορείς να κάνεις και το καλοκαίρι λέιζερ αποτρίχωση. Πρέπει απλά να έχεις προσέξει μια εβδομάδα πριν να μην έχεις κάνει ηλιοθεραπεία και μια εβδομάδα μετά να μην κάνεις. Γιατί πλέον τα μηχανήματα, τα καινούργια, ειδικά το συγκεκριμένο, αυξάνει την ένταση έτσι ώστε η κοπέλα να μπορεί να την πάει σε σωστή ένταση για να μπορεί να σε χτυπήσει και να πιάσει τεών, θύλακα της τρίχας και σε έχεις μαυρίσει έστω και λίγο. Ποτέ μην το φοβάστε επειδή είναι καλοκαίρι. Επειδή πολλά κορίτσια πιστεύεστε τη γνώμη μου και είναι ένα ιατρείο το οποίο είναι η πρώτη φορά που θα έχετε δει, που εγώ κατευθείαν σας λέω σε ποιο ιατρείο πάω γι' αυτό, με έχετε ρωτήσει πολλές φορές και για το λέιζερ που έκανα στο παλιότερο και για διάφορα πράγματα και δεν σας έχω απαντήσει. Εδώ μπορώ να σας πω γιατί η γιατρός πραγματικά σέβεται τη δουλειά της, αγαπάει τον κόσμο που πηγαίνει και το ιατρείο είναι πεντακάθαρο. Όλα είναι τελευταίες τεχνολογίες, σέβεται τη γνώμη σου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, παιδιά, γιατί είναι η γιατρός που μου βάλε και τα χείλη. Οπότε της είπα τι θέλω, έκανε ακριβώς αυτό που της είπα και ορίστε το αποτέλεσμα. Όλες μου είπατε τα καλύτερα λόγια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα έχετε καταλάβει περισσότερες ότι το λέιζερ μου το έκανε στην κυρία Τζούμα στα Πετράλωνα, όπου σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να πάτε και να κάνετε το λέιζερ σας. Έφυγα και ήμουν τέλεια. Μου είχαν βάλει και την κρέμα μου, μου έκανε η κοπέλα και μασάζ. Και το καλύτερο είναι ότι δεν θα φοβάμαι πλέον να πάω, γιατί πραγματικά το σκεφτόμουν ότι θα κάνω λέιζερ για την περιοχή του μπικίνι. Έλεγα: οχ, ποιος πάει τώρα και θα πονέσω στην περιοχή του μπικίνι, και εκεί δεν κατάλαβα τίποτα. Τα μόνα αρνητικά που μπορώ να βρω στη λέιζερ αποτρίχωση, το πρώτο που για μένα είναι αρνητικό, γιατί το άλλο δεν είναι για μένα καθόλου αρνητικό, είναι ότι απλά λίγες μέρες πριν πας να κάνεις την επόμενη σου συνεδρία, μπορεί να χρειαστεί να έχεις λίγες τρίχες παραπάνω, ώστε να φαίνονται για να μπορέσει το μηχάνημα να τις χτυπήσει. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα έχετε τόση τρίχα, αλλά πολύ μικρούλα. Και το δεύτερο είναι ότι σε περίπτωση που το μετανιώσεις και θες ξαφνικά να βγάλεις τα χέρια σου και στα πόδια σου τρίχα, ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει γυρισμός, πάνε οι τρίχες, εξαφανίζονται, φεύγουν, αλλά για μένα δεν είναι καθόλου αρνητικό. Από τη στιγμή που ξεκινάς να κάνεις λέιζερ, είσαι συνειδητοποιημένος ότι θες να απαλλαγείς από τα ξύραφα και από τα κεριά, από τις αποτριχωτικές μηχανές, από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Σημείωσα τις ερωτήσεις, τις είχα γράψει στο κινητό μου, νομίζω πως σας τις απάντησα όλες. Θα σας αφήσω από κάτω και ένα link που θα σας οδηγήσει στο site της κυρίας Τζούμα, όπου και εκεί θα σας λυθούν πάρα πολλές απορίες, θα γράφει όλα αναλυτικά και έχει και μια καρτέλα που μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Γράφετε απλά το ονοματεπώνυμό σας και μπορείτε να βάλετε και μια ερώτηση και να σας απαντήσει η γιατρός. Αν θέλετε να μάθετε κάτι extra, εννοείται να μου αφήσετε από κάτω την ερώτησή σας και θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Αν είναι κάτι που σας επήγει στο Instagram όπως σας έχω πει, γιατί εκεί τα απαντάω καθημερινά τα μηνύματα. Αυτά από εμένα. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια! Yeah!